πριν από μερικές ώρες προς το BBC με αφορμή το δημοσίευμα και υπάρχει και ερώτηση, δήλωση σήμερα της κυρίας Σπυράκη, κυρία Φίλη. Κυρία Σπυράκη λέει επί λέξη ότι πέρα από τα δημοσιεύματα είναι απαραίτητο όλοι οι Έλληνες να γνωρίζουν ότι η συμφωνία που επικυρώθηκε από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και τους προθήμους παράγει μια σειρά βλαπτικά αποτελέσματα για την Ελλάδα. Με ένα από αυτά το γεγονός ότι εγείρεται πλέον και από δημοσιεύματα και μπορεί να εγερθεί θέμα εθνικής μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα. Μήπως τελικά υπάρχουν σημεία τα οποία δημιουργούν έτσι παρενέργειες στη συμφωνία? Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει εθνική μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα. Αυτό είναι σαφές και δεν τίθεται κατά τη γνώμη μου σε αμφιβολία. Και είναι λάθος ότι η Νέα Δημοκρατία ανοίγει τέτοιο ζήτημα με αφορμή βεβαίως το δημοσίευμα του BBC. Κοιτάξτε, στα εθνικά θέματα και το θέμα της εθνικής συνοχής είναι ένα εθνικό θέμα. Δεν μπορεί να παίζουμε με φαντασιώσεις αλυτρωτισμού και με τυφλό αντιπολιτευτικό πάθος. Η συμφωνία των Πρεσπών διασφαλίζει, όσο μπορεί μια συμφωνία να διασφαλίζει, ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Και λέω όσο μπορεί, διότι τα ζητήματα των μειονοτήτων δεν ορίζονται με διακρατικές σχέσεις. Αυτό είναι μία πλευρά, οι διακρατικές σχέσεις. Αν βρεθούν μερικές χιλιάδες και πούνε είμαι αυτό και όχι το άλλο σε μια χώρα, πολίτες, εκεί είναι ένα πολιτικό θέμα. Τέτοιο θέμα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Τέτοιο θέμα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Οι μερικές, οι λίγοι όσοι είναι εδώ στην Ελλάδα, Έλληνες πολίτες, οι οποίοι μιλούν μια γλώσσα, τα ντόπια στη Μακεδονία, ή μπορεί κάποιοι να έχουν και μια σλαβομακεδονική καταγωγή, λίγοι, ελάχιστοι, μετά μάλιστα τον εμφύλιο πόλεμο, εντελώς ελάχιστοι, δεν συγκροτούν μειονότητα και μάλιστα εθνική μειονότητα, έχουν δικαιώματα πολιτισμικά, πολιτιστικά, γλωσσικά, έχουν δικαιώματα. Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί δύο φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν σέβεται αυτά τα δικαιώματα, αλλά επαναλαμβάνω, δεν συγκροτούν μειονότητα και μάλιστα εθνική μειονότητα. Αυτό να είναι σαφές. Πιστεύω ότι κάνουμε λάθος όταν δεν υιοθετούμε αυτή που είναι η αλήθεια και δεν προβάλλουμε αυτό που είναι η αλήθεια και προσπαθούμε να εμπλέξουμε το ζήτημα της επίλυσης του Μακεδονικού και μέσω της υποτιθέμενης μειονότητας να το εμπλέξουμε σε διαμάχες κομματικές και αντιπολιτευτικές. Σας θυμίζω τη Θράκη που είναι άλλο θέμα. Πώς όμως μια διαμάχη για την φυσιογνωμία της θρησκευτική μειονότητα δημιούργησε πολλές φορές προβλήματα. Δεν πρέπει να παίζουμε με τα ζητήματα αυτά. Έχει μια θέση το ελληνικό κράτος, αυτή υποστηρίζουμε και αυτή, επαναλαμβάνω, διασφαλίζεται και μέσα από τη διακρατική συμφωνία. Το δημοσίευμα τώρα του BBC πώς το αξιολογείτε? Δημοσιογράφος κιόλας, είναι υποβλημαίο, εκκινεί από κάποια σκοπιμότητα? Πρώτα απ' όλα δεν είναι πρώτη φορά. Αυτό είναι αλήθεια, δεν είναι πρώτη και φορά. Και άλλοτε έχουν γραφτεί αυτά. Ναι. Είναι αντιλήψεις. Ανακάλυψα, συγγνώμη που σας διακόπτω, πριν από 10 χρόνια, το διάβασα σήμερα κάπου και μάλιστα είδα και το δημοσίευμα. Το ίδιο το BBC είχε ρεπορτάζ ανάλογο με αυτό που μιλούσε για κίνημα αυτονομισμού στην Κέρκυρα. Ναι. Το οποίο αυξάνεται και διωγγώνεται. Έναν έφερε και χάθηκε αυτός. Για να αποσχιστεί. Ναι, ακριβώς. Έναν και χάθηκε αυτός. Λοιπόν, να μιλάμε για πραγματικά γεγονότα. Διότι όταν στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο στη χώρα μας ενσωματώνουμε ισχυρισμούς οι οποίοι βλάπτουν γενικότερα μια υπόθεση εθνικής σημασίας, δεν κάνουμε καλό. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία, αντί να οχυρωθεί και αυτή, όπως κάνει το ελληνικό κράτος πίσω από τη συμφωνία των Πρεσπών, που δεν ανοίγει τέτοια ζητήματα, είναι σαφές, υιοθετεί με έναν τρόπο φαντασιωνόμενη αλυτρωτισμό, υιοθετεί τα ζητήματα τα οποία τίθενται από άλλες πλευρές. Λυπάμαι ειλικρινά. Κύριε Κακλαμάνη, θέλω την απάντησή σας σε αυτό, γιατί όντως εγώ άκουσα και τον κύριο Δένδια το πρωί σε μια εκπομπή, που έβαλε μια τελεία λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο το δημοσίευμα, ότι δεν υπάρχει, δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα, τελεία. Ωστόσο, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να καταστήσει σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ζήτημα εθνικής μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα δεν υφίσταται. Και διερωτώ με, εάν ο Πρωθυπουργός της χώρας για ένα θέμα που δεν υπήρξε ποτέ, η χώρα
δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ μακεδονική μειονότητα, δεν υπήρξε ποτέ μακεδονική μειονότητα. Εάν ζητάει η Νέα Δημοκρατία από τον Πρωθυπουργό να βγει και να πει δεν υπάρχει μακεδονική μειονότητα, μήπως ουσιαστικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, διαστόματος Πρωθυπουργού, μπει πάνω στο τραπέζι ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει? Λοιπόν, με τη σειρά. Καταρχήν είναι γνωστό ότι τα μεγάλα φιλοσκοπιανά λόμπι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι στον Καναδά, σωστό, στην Αμερική και στη Μεγάλη Βρετανία. Στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία έχει αρχίσει να υποχωρεί. Ήταν πράγματι και είναι και σημαντικό. Διασπασμένο. Ακριβώς. Δεύτερον, προκαλεί έκπληξη, γιατί το BBC δεν είναι οποιοδήποτε σταθμός. Εάν δεν είναι ο εγκυρότερος, είναι μέσα στους 2-3 εγκυρότερα μέσα ενημέρωσης στον κόσμο. Άρα εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, πόσο υπεύθυνος του site δεν το έψαξε καυτός. Διότι εδώ τι απεδείχθη? Απεδείχθη ότι επικοινώνησε η κυρία αυτή που είπατε, που μέχρι, Μαραγκώνει κάπως, μπράβο, έτσι, ναι, μέχρι κάποια ώρα δεν ξέραμε αν υπήρχε και υπογραφή στο άρθρο. Ακριβώς. Μάλιστα, μετά τη βρήκαμε την κυρία αυτή. Να πω, με κάποιον 90 τόσο ετών στην Ελλάδα. Φωκάς, ναι, συνταξιούχος, και ο οποίος της είπε αυτό το πράγμα και αυτή το μετέφερε εκεί. Τρίτον, σπέβδω να προσυπογράψω ότι αυτή είναι και η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει καμία εθνική μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα. Βεβαίως, όλοι γνωρίζουμε το ουράνιο τόξο που λέει ότι είναι μακεδονική μειονότητα, που προσφεύγει στα ελληνικά και στα διεθνή δικαστήρια. Και έχει κερδίσει και κάποιες αποφάσεις. Και μέχρι πρότινος, στον εσωτερικό τουλάχιστον χώρο, εστηρίζεται από στελέχη σας, κύριε φίλοι, το ουράνιο τόξο. Να, θα απαντήσω. Έτσι, εστηρίζω το από στελέχη σας. Τρίτον, εγώ φεύγω τώρα από το BBC. Α, και σημειωτέων. Μου κατανομάετε στελέχη μας που ήταν με το ουράνιο τόξο? Αυτοί οι ίδιοι που είχαν υπογράψει τη γνωστή δήλωση ότι ναι, υπάρχει, είναι Μακεδονία. Να νομά, είναι η Μακεδονία τα Σκόπια. Καμιά σχέση. Έτσι, καμία σχέση. Εντάξει, καμιά σχέση. Καλά. Πάντως σας θυμίζω, σημειώνω τώρα, το ουράνιο τόξο που εκλαμβάνει τελευταία φορά που κατήλθε σε εκλογές ήταν στις ευρωεκλογές του 2009 και πήρε σε όλη την επικράτεια 2.500 περίπου ψήφους. Να, κύριε Κοντοτσού, μην προσπαθείτε 100... να με πείστε. Είπα προσυπογράφω, είπα αυτό που είπε ο κύριος Φίλης. Ναι, προσυπογράφω ότι δεν υπάρχει εθνική μακεδονική μειονότητα. Τελεία εκεί, δεν το συζητάω παραπέρα. Ότι με καθυστέρηση απαντήσαμε, ευτυχώς υπήρχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που βρισκόμενος στην Γκόνιτσα έσπευσε να το αρπάξει στον αέρα το θέμα, και ενώ είχε σκοπό να μιλήσει για τους τσάμιδες κατά κύριο λόγο, έστειλε το μήνυμα, όχι βεβαίως προς τα έσω, προς τα έξω έστειλε το μήνυμα. Προς τα έξω έστειλε το μήνυμα. Και κλείνω με το εξής. Okay, εδώ συμπίπτουμε, είπαμε με τον κύριο Φίλη. Αυτά που γράφει η ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΣ των Σκοπίων, τι είναι? Ερώτηση. Ποιο είναι το σωστό όνομα της χώρας τώρα? Τις οδηγίες λέτε, ναι, προς τα μίντια. Ναι, 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 ναι. Είμαστε τώρα, είμαστε Μακεδονία της Βόρειας Μακεδονίας. Τι σημαίνει αυτό δεν καταλαβαίνω. Αν και το σκέτο Βόρεια Μακεδονία είναι εντάξει. Προσέξτε όμως, δεν είμαστε Βορεινή Μακεδονία. Οπότε οι πολίτες πώς ονομάζονται? Βορειομακεδόνες? Όχι, είναι βέβαια Μακεδόνες πολίτες. Και παρακάτω. Αλλά σίγουρα η γλώσσα σας είναι βορειομακεδονική τώρα? Όχι, είναι απλά μακεδονική. Και αυτό είναι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών των Σκοπίων, μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Και απόψε ερχόμενος, προφανώς το έχετε πληροφορηθεί, δεν ξέρω ο κύριος Φίλης αν το πληροφορήθηκε, έβγαλε απόψε μία απάντηση το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο εγώ δεν θα πω ότι είμαι άριστος στην ελληνική γλώσσα, αλλά μάλλον μιλώ καλά τα ελληνικά. Δεν κατάλαβα τι ήθελε να πει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Γύρω-γύρω όλοι, αλλά δεν αγγίζαμε στη μέση το Μανώλη. Δεν κατάλαβα. Αν την έχετε, διαβάστε τη. Για να δούμε, ναι, τι θα καταλάβει ο κόσμος από την ανακοίνωση δεν που την βγήκε. Έχω, αλλά αν είναι. Και αυτό όχι είναι ανηρτημένο. Για το εδώ BBC και λέτε την επιστολή? Όχι, 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 όχι. Το BBC είναι μια απάντηση, χαρά η επιστολή. Λέτε απάντηση. Για την ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΣ των Σκοπίων. Της Βόρειας Μακεδονίας. Ακούστε, κύριε Φίλη. Πώς το λέτε εσείς? Ναι, πώς το λέτε εσείς, να καταλάβω. Ναι, λοιπόν, θα σας πω. Ναι. Εγώ η επίσημη ελληνική τοποθέτηση, γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί αν έχει υπογραφεί μια διεθνή συμφωνία, γιατί υπάρχουν κι άλλες διεθνείς συμφωνίες και δεν πρέπει να κάνουμε σπέκουλα στον εξανατολών γειτονά μας,
να πούμε, υπεγράφει, είχαμε προειδοποιήσει τι σημαίνει αυτό, πρέπει να λέγεται έτσι. Βόρεια Μακεδονία. Ναι. Άρα πρέπει... και εσείς λέτε το Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας. Ναι. Εάν ήμουν επίσημος της Ελλάδος, ναι, δεν είμαι επίσημος. Αντιπρόεδρος Βουλής. Ναι. Εντάξει, αντιπρόεδρος της Βουλής, δεν είμαι εδώ απόψε, δεν είμαι σαν αντιπρόεδρος της Βουλής. Είμαι σαν βουλευτής. Αλλιώς το λέμε εδώ και αλλιώς έξω. Της Νέας Δημοκρατίας. Εάν πάτε όμως σε αποστολή. Αν πάτε σε αποστολή. Ήμουν σαφής, κύριε Βούτση, στο κοινοβούλιο. Είμαι σαφής. Είπα επισήμως, η Ελλάδα δεν μπορεί να το αφισβητήσει γιατί ανοίγει την όρεξη άλλων. Μάλιστα. Ναι. Μεταξύ έτσι. Ο οποίος ούτως ή άλλως και να μην το κάναμε, ήδη την αφισβητεί ο εξανατολών γειτονάς μας. Εννοώ τη συμφωνία της Λοζάνης. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπεγράφει Βόρεια Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία. Να μου. Υπεγράφει συμφωνία, η συμφωνία των Πρεσπών. Εντάξει, και αναλάβατε και την ευθύνη. Και καθαρίζει το θέμα και, κλείνω, και του πολίτη, ναι. Ότι είναι πολίτη. Και κλείνω, κύριε φίλη, γιατί με εσάς μου αρέσει η αντιπαράθεση, γιατί κάνουμε ιδεολογική αντιπαράθεση, πιστεύω με αξιοπρέπεια. Όχι αυτό το παρόν, του προηγούμενου παρόν. Είχε μέσα και λέει. Κυριακάτικη και εφημερίδα. Ναι, του Μάκη Κουρή. Μάλιστα. Το προφητικό άρθρο του Νικήτα Κακλαμάνη πριν από 20 χρόνια στο παρόν για αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Σας διαβάζω μόνο μία φράση. Άμα το θέλετε, σας το αφήσω να το διαβάσετε όλο. Οι ευαισθησίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το προκάλημα και από πίσω οι συναλλαγές και τα οικονομικά ωφέλη. Και εμείς συνεχίζουμε να επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο. Υπουργός Εξωτερικών τότε, Πάγκαλος. Τα πράγματα όμως είναι απλά. Ολόκληρη περιοχή τίθεται υπό νατοϊκό έλεγχο με στρατιωτική παρουσία στα Σκόπια, την Αλβανία, τη Βοσνία, το Κόσοβο και διάθεση παρέμβαση στο Αιγαίο και δυστυχώς σύντομα και στη Δυτική Θράκη. Είμαι κανένας αναλυτής, είμαι κανένας προφήτης, τίποτα από τα δύο. Αυτά ξέρετε ποιος μου τα είπε. Είχα πάει και είχα δει στο κρυσφύγετό του στα βουνά του Πάλε το στρατηγό Πλάντιτς. Και μου ανέλησε γεωπολιτικά την ιστορία. Μου φάνηκαν πάρα πολύ τραβηγμένα και αν θα διαβάσετε το άρθρο μου, το έχω γράψει σαν παραμύθι. Δηλαδή ήθελα και να τα πω, αλλά δεν τα πίστευα μέσα μου ότι μπορούν να συμβούν. Πείτε μου 20 χρόνια μετά τι δεν έχει συμβεί από αυτά που γράφτηκαν πριν 20 χρόνια. Άρα τι σημαίνει τι αυτό. Σημαίνει... Υπάρχει κάποιο σχέδιο για μια νέα τάξη πραγμάτων. 101%. Όλα πραγματοποιήθηκαν. Όλα πραγματοποιήθηκαν και όπως ξέρουμε όλοι αλλά δεν το λέμε, το υπέδαφος των Βαλκανίων είναι πλουσιότατο σε ουράνιο και σε χρυσό. Το χρυσό το ξέρουμε γιατί έχουμε πάνω στη Χαλκιδική. Ουράνιο και αυτό. Και δυστυχώς έτσι είναι και μου κάνει εντύπωση βέβαια πως το προεκλογικό φυλάδιο του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές του 2015 έλεγε ότι θα καταργήσουμε το ΝΑΤΟ ή θα φύγουμε, όχι θα καταργήσουμε, θα φύγουμε από το ΝΑΤΟ και τώρα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επήρε τη σημαία της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια. Άρα θα αισθάνεστε δικαιωμένοι φαντάζομαι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προσεγγίσει μια πάγια θέση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ήταν πάγια. Ποιος σας είπε ότι ήταν αυτή η πάγια θέση της Νέας Υπέρ του ΝΑΤΟ και της ένταξης στη Δύση. Ποιος σας το είπε. Αν μία φορά φύγαμε από το ΝΑΤΟ, φύγαμε με Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ναι, για να βάλετε μετά. Ναι, για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Λοιπόν. Για συγκεκριμένους λόγους. Άρα εσείς τα ουσιώδη είστε υπέρ του να φύγουμε από το ΝΑΤΟ. Δεν είπα αυτό. Είπα για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τι έλεγε μέχρι τα προεκλογικά και τι έκανε τώρα. Αυτό είπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί μία πολιτική η οποία έχει συντεταγμένες η χώρα μας πριν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βάζουμε ζητήματα εγκατάληψης διεθνών συμμαχιών, διότι αυτό θα ήταν σήμερα, στις συνθήκες που ζει και όλα η χώρα μας, ένα θέμα πολύ επικίνδυνο. Και αναφέρουμε και στο θέμα της ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, κρίθηκε το καλοκαίρι του 2015, και στα υπόλοιπα ζητήματα. Είναι άλλο θέμα βέβαια τι κάνει η χώρα μας, αλλά τι κάνουν άλλοι. Εμείς έχουμε πάγια θέση ότι η αποδυνάμωση των στρατιωτικών συνασπισμών είναι αναγκαία και του ΝΑΤΟ συνεπώς με την παράλληλη ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει κόσμος χωρίς συνασπισμούς. Το θέμα είναι ποια μορφής είναι και ποια πολιτική ακολουθούν. Εγώ να ρωτήσω κάτι το κύριο Φίλη. Δεύτερο. Μόλις τελειώσω να ρωτήσω κάτι για αυτό που είπατε πριν, γιατί είναι λίγο ασαφές κάτι. Άρα λοιπόν δεν είμαστε γενικά αντινατοϊκοί, είμαστε συγκεκριμένα. Είναι μια συμμαχία η οποία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, υπεριαλιστικά, ευθύνεται για συγκεκριμένες επιλογές στρατιωτικές, δολοφονικές σε πολλά σημεία του πλανήτη. Δεν χαιρόμαστε.
Σε αυτά τα πλαίσια είμαστε και θέλουμε να υπάρξει αποδυνάμωση αυτής της συμμαχίας μέσα από την ενίσχυση. Η πολιτική σας οδηγεί στην αποδυνάμωση. Θα ακούσετε τώρα. Μέσα από την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύσκολο, δύσκολο. Το άλλο είναι αδύνατο. Να φύγει ένας. Και του αμυντικού φραχείωνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό μιλάμε ως προϋπόθεση πολιτικής ενοποίησης. Mm-hmm. Δεύτερο θέμα. Η γειτονική δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, για δικούς της λόγους, λόγους ασφάλειας νομίζει, δεν ξέρω αν πόσο πετυχημένη είναι αυτή η λόγη ασφάλειας για τη γειτονική δημοκρατία, επιλέγει να μπει στο ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί να κάνει βέτο η Ελλάδα. Για λόγους όχι μόνο συσχετισμών. Μπορούσε να κάνει, τώρα δεν μπορεί. Δεν μπορούσε ποτέ να κάνει και δεν έκανε το Καραμαλής βέτο. Ναι. Αυτό απεδείχθηκε στη Βουλή. Ναι. Δεν απεδείχθηκε. Ούτε ο Καραμαλής έκανε βέτο στη Βουλή. Το είπε στην Ελλάδα. Ναι. Δεν έκανε βέτο. Δεν έκανε βέτο στο Βουκουρέστι. Να πούμε. Δεν έκανε βέτο στο Βουκουρέστι. Είπε ότι αν φέρετε το θέμα θα βάλω βέτο. Και δεν το έφεραν οι Αμερικάνοι. Το έκανε στην Ελλάδα για εσωτερική κατανάλωση. Και δεν το έφεραν. Και καταδικάστηκε η Ελλάδα. Δεν μπορείτε να δεχτείτε, κύριε Φίλη, πώς ένας κεντροδεξιός έστησε, στήθηκε απέναντι στο ΝΑΤΟ και πώς ένας αριστερός προσκύνησε το ΝΑΤΟ. Δεν μπορείτε εσείς να το δεχτείτε. Έχω και εγώ να κάνω καλολογικά στοιχεία στην κουβέντα μας, αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα. Okay. Λοιπόν, στην ουσία μιλάμε τώρα. Θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ οι γείτονες. Δεν μπορεί να κάνει βέτο εσύ, επειδή δεν του θέλει. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Τώρα πια όχι. Τρίτο θέμα. Στα Βαλκάνια σήμερα υπάρχει μια αντιμαχία ανάμεσα σε 3-4 μεγάλες διεθνείς ομάδες. Η Αμερική είναι μία. Η Ευρώπη είναι δεύτερη που είναι και μαζί και χώρια από την Αμερική. Η Κίνα είναι η τρίτη και η Ρωσία είναι η τέταρτη. Η Ελλάδα για να μπορέσει να υπάρξει σε συνθήκες ασφάλειας και οικονομικής ευημερίας, διότι αν γίνει μπάχαλο τα Βαλκάνια, ποια οικονομική ευημερία στην Ελλάδα, όταν έχει γύρω πολεμικές αναμετρήσεις, ποια οικονομική ευημερία στην Ελλάδα θα υπάρξει. Για να υπάρξει λοιπόν με ασφάλεια οικονομική ευημερία και δημοκρατία η Ελλάδα, πρέπει να λάβει υπόψη αυτές τις δυναμικές διείσδυσης στα Βαλκάνια. Δύσκολο, δύσκολο. Το να κλείνουμε τα μάτια δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι η υπεύθυνη θέση και η αριστερή θέση. Δεν γίνεμε λοιπόν όψιμοι νατοικοί όπως λέτε. Την έχουμε την όψη μας. Είμαστε όμως περισσότερο συγκεκριμένοι γιατί ακολουθούμε αυτή την πραγματικότητα, διαχειριζόμαστε την τύχη ενός ολόκληρου λαού. Μου θυμίζει αυτό την άποψη που είχατε για το δημοψήφισμα του 2015, ακριβώς το ίδιο. Πάντως είναι εντυπωσιακό, αγαπητοί συνάδελφοι, Κακλαμάνης εναντίον του ΝΑΤΟ, Φίλης υπέρ της αναγκαιότητας του ΝΑΤΟ. Τίποτα δεν είναι σωστό. Λοιπόν, στο εντυπωσιακό είναι. Δεν έβαλα τον κύριο Φίλη να δείξει το εξή. Ο Κακλαμάνης δεν είπε κατά του ΝΑΤΟ. Υπέρ του ΝΑΤΟ. ΣΥΡΙΖΑ που είναι υπέρ του ΝΑΤΟ. Όχι απευθεία κατά του ΝΑΤΟ. Μου έχουν μείνει δύο απορίες αυτά που ο κύριος Φίλης. Η μία είναι από την δεύτερη τοποθέτησή του. Αν λοιπόν κατάλαβα καλά, είναι υπέρ του Ευρωστρατού όπως τον προωθούν. Όχι όπως είναι σήμερα. Γερμανία, όπως τον προωθούν Γερμανία και Γαλλία. Είναι ανάγκη πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης. Είμαι σαφής. Και αυτό είναι παρεπόμενο θέμα. Δεν είναι τώρα τη στιγμή ο Ευρωστρατός. Πολιτική ενοποίηση ώστε να υπάρχει ένας έλεγχος των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Άρα είστε υπέρ, απλά όχι επί του παρόντος. Επαναλαμβάνω. Δεν είναι υπέρ άλλο επί του παρόντος. Υπάρχει μια συνοχή. Υπάρχει μια συνεπαγωγή. Μια δομή. Δεν λέμε οι Γερμανοί να έχουν στρατό. Τελεία. Ωραία. Η πρώτη μου πορεία προέρχεται από αυτό που είπατε στην αρχή. Γιατί είπατε ότι υπάρχουν κάποιοι εδώ που μιλάνε τα σλαβομακεδονικά, είναι κομμάτι. Χορεύουν με τα χάλκινα. Άρα λοιπόν, βίγλωση, τα ντόπια. Άρα λοιπόν, υπάρχουν εδώ πέρα Μακεδόνες όπως λένε οι γείτονες, Σλαβομακεδόνες όπως λέτε εσείς. Απλά δεν είναι ικανή ποσότητα για να φτιάξουν μειονότητα αυτό. Λέτε, δεν έχουν συνείδηση. Οι άνθρωποι αυτοί δεν διεκδικούν συνείδηση εθνική. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή. Δεν ξέρω τι είναι οι άνθρωποι, μιλήσουν ήδη. Πώς τους λένε. Εγώ δεν μιλάω εκ μέρους τους. Μισό λεπτό. Έχει λυθεί πάντως το ζήτημα. Αυτό είναι ο κύριος Φίλης. Θα απαντήσω αμέσως. Δεν ρωτάω γενικώ, ρωτάω τι πιστεύει ο κύριος Φίλης. Εγώ δεν μιλώ εκ μέρους αυτών των λίγων συμπολιτών μας. Έλληνες είναι άνθρωποι, Έλληνες πολίτες. Το πώς αισθάνονται θα μας το πούνε οι ίδιοι. Αυτό που καταλαβαίνουν είναι Έλληνες πολίτες που τραγουδάνε και μιλάνε σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Τελεία. Μάλιστα. Τίποτα. Και σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Και σε μια, βεβαίως. Τι γλώσσα είναι. Θέλει μια προσοχή από όλους μας. Ξαφνικά είναι δεκάδες χιλιάδες αυτοί που μιλάνε δύο γλώσσες. Όλο και λιγότεροι πια, όπως και με όλες τις άλλες το πιο λαλιές που υπάρχουν στη χώρα μας. Αυτούς δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε ξαφνικά τώρα. Και ενώ βαίνουν προς εξομάλυνση οι χώρες με τη γείτονα, ότι οι ίδιοι θέτουν θέμα μειονότητας, γιατί δεν έχουν θέσει ποτέ μαζικά. Έχει αποτύχει πολιτικά το ουράνιο τόξο και αυτό δείχνει κάτι. Το θέμα αυτό λύθηκε με τον εμφύλιο πόλεμο, δυστυχώς, με αίμα και με προσφυγιά.
Πάντως, πέρα από τον Εμφύλιο, και ο κύριος Γιώργος Λιάνης και ο κύριος Στέλιος Κούλογλου έχουν τοποθετηθεί δημόσια υπέρ της επιστροφής προσφύγων Σλάβων Μακεδόνων. Άλλο οι πρόσφυγες επιστροφής Σλάβων Μακεδόνων. Για να θαυτούν οι άνθρωποι στην Ελλάδα, γι' αυτό θα επιστρέψουν οι πρόσφυγες. Μιλάμε για 80-90 χρόνων ανθρώπους. Άλλο αυτό και άλλο ότι υπάρχει εδώ στη χώρα μας σήμερα μια δρόσα εθνική μειονότητα μακεδονική. Πάντως, επειδή το θυμάμαι χαρακτηριστικά, στις αρχές της δεκαετίας του 90, νεαρός ρεπόρτερ του Mega Channel τότε και άλλων μέσων ενημέρωσης, και όσοι πηγαίναμε στα Σκόπια. Αυτούς τους ανθρώπους, τους Έλληνες που φύγαν, που εκδιώχθηκαν εδώ επί εμφυλίου, χρησιμοποιούσαμε εκεί για μεταφραστές. Άρα ήταν μια πραγματικότητα υπαρκτή, φθήνουσα βεβαίως πλέον, διότι για βιολογικούς λόγους η ζωή δυστυχώς απαντά με αυτόν τον τρόπο ενίοτε στα ζητήματα αυτά. Όμως αφού βάλατε το θέμα, το έβαλε και ο Κώστας. Και μια και τέτοιο θέμα θέλω να πω, εδώ υπάρχει κατά τη γνώμη μου ένα ζήτημα, πολιτικό ζήτημα, όταν εξομαλύνονται και διμερείς σχέσεις, οι άνθρωποι για ανθρωπιστικούς λόγους έχουν δικαίωμα να έρθουν εδώ, να δούνε αν έχουν συγγενείς και να θαυτούν άμα θέλουν στην Ελλάδα. Υπέργυροι άνθρωποι. Αυτό που λέτε είναι μία παράμετρος, δεν ξέρω κατά πόσο αντιμετωπίζεται από τη συμφωνία δεν αντιμετωπίζεται των Πρεσπών, καθόλου τίποτα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει απαγόρευση εισόδου και εξόδου είτε Ελλήνων προς τα πάνω είτε για πάνω προς... Για αυτούς τελικά υπήρξε απαγόρευση. Υπήρξε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Όχι. Υπήρξε προσπάθεια κυβέρνηση λοιπόν, με την αντολή στο λέτε, θέμα. Μην το επαναλαμβάνετε. Προσέξτε, η κυβέρνηση Σιμίτη με υπουργό. Διότι ενώ συμφωνήσαμε ότι δεν υπάρχει εθνική μακεδονική μειονότητα, αρχίζετε και λέτε πράγματα. Τώρα δεν λέμε. Ναι, πώς δεν λέτε. Σας λέω, η κυβέρνηση Σιμίτη. Διότι αυτοί διεκδικούν και περιουσίες κατά τη γνώμη μου. Δεν θα πάρουν περιουσίες, κύριε. Πώς. Μην φοβάστε τώρα. Οι Έλληνες πρόσφυγες που ήρθαν εδώ πέρα, πολλοί πρόσφυγες, δεν πήραν περιουσίες. Αφήστε τώρα. Μην κινδυνολογούμε αν δεν ξέρουμε το θέμα. Επί κυβερνήσεως Σιμίτη και υφυπουργού εξωτερικών το θέμα Λοβέρδου, το ξέρω, απλά δεν συμφωνούμε κύριε Λοβέρδου, επαναλαμβάνω, είχε ετοιμαστεί η λύση να μπορούν να έρχονται και αυτοί στην Ελλάδα. Διότι τους μπλοκάρουν. Τους μπλόκαρε το προξενείο, το ελληνικό, στα Σκόπια. Ετοιμάστηκε, υπήρξε φασαρία, ξεχάστηκε το θέμα. Στην πράξη κάτι γίνεται. Αλλά μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας και για ανθρωπιστικούς λόγους μπορούμε να μιλήσουμε όταν θα έρθουν στην Ελλάδα. Όχι για να φτιάξει μειονότητα. Υπάρχει μια αμφιβολία ότι ο φοβικός τρόπος που αντιμετωπίσαμε τη Θράκη, που είναι θρησκευτική μειονότητα κατοχυρωμένη, ότι δεν έκανε καλό. Υπάρχει καμιά αμφιβολία πλέον. Εγώ είχα πάντα την άποψή μου ότι δεν ήταν ο σωστός τρόπος να εξομοιώνουμε τα πάντα πάνω με λάθη δικά μας. Άρα... Άλλο η Πομάκη, άλλο η Ρωμά και άλλο η μουσουλμανική ελληνική μειονότητα. Πόσο μάλλον λοιπόν σε ανθρώπους. Δεν τρέχετε καλά, συγγνώμη. No. Διότι επισήμως η χώρα μας δέχεται ότι η θρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα έχει τρεις συνιστώσεις. Αυτό λέω, ότι έπρεπε η αντιμετώπιση... Ποιες είναι οι μειονότητες, όπως έχετε και εκλαμάνει. Είναι η Ρωμά, είναι η Πομάκη και είναι η Τουρκογενής. Είναι επίσημη εθνική θέση αυτή. Όχι κάποιοι Έλληνες, όλοι αυτοί οι Έλληνες είναι. Έλληνες πολίτες. Δεν είπα κάποιοι Έλληνες, είπα ότι επισήμως είναι Έλληνες μουσουλμάνοι. Τουρκογενής όμως είναι, το δεχόμαστε αυτό. Μία από τις τρεις συνιστώσεις. Λοιπόν, επειδή έβαλε και ο Κωστής το θέμα το ευρωπαϊκό, θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό. Οι προσεχείς ευρωεκλογές, κύριε Κλαμάνη, θα ξεκινήσω από εσάς, ένα από τα μείζωνα θέματα που μπαίνουν, και το έβαλε νομίζω και ο ίδιος ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ σε μία από τις τελευταίες εμφανίσεις και τις δηλώσεις του, είναι το θέμα της ακροδεξιάς, της ξενοφοβίας, αλλά κυρίως το θέμα της ακροδεξιάς έβλεπα...